Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Ακόμα μια μεγάλη καταστροφή σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την κορυφή του βουνού λίγο μετά το σφινάρι. Όμως την ίδια ώρα, μετά από 11 ολόκληρες μέρες, οι 20 κάτοικοι του οικισμού Μελισσιάς που είχαν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας των καταστροφών της κακοκαιρίας, τελικά απεγκλωβίστηκαν. Μπροστά σε ένα σκηνικό φρίκης βρέθηκαν δύο Ηρακλειώτες. Ο πρώτος βρήκε τα πρόβατά του μέσα σε μία λίμνη αίματος και σε μικρή απόσταση ο δεύτερος εντόπισε νεκρά κουνέλια και κότες. Με αγανάκτηση και πίκρα, οι παθόντες περιγράφουν πως αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν τα ζώα τους χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό. Κάθε παιδί, αφότου έρθει στη ζωή, έχει μια μοναδική και αναπόσπαστη σχέση με τους γονείς του. Τι γίνεται όμως όταν γεννηθεί κι άλλο μέλος μέσα στην οικογένεια? Ποια είναι η σχέση μεταξύ των παιδιών? Μπορεί αυτή να κρατήσει για πάντα? Πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.